Άνοιγμα στην Ιταλική Αγορά Ενέργεια φαίνεται να επιχειρεί Λευκοσία. Ο αρμόδιο υπουργό δήλωσε από τη Ραβένα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να έχει ω πελάτη την Ιταλία και να την προμηθεύσει με φυσικό αέριο μέσω της αξιοπιστίας του κοιτάσματο Κρόνος 1. Θα πάμε ξανά αίθουσα σύνταξη. Θα επανέλθουμε στη Σοφία Ιωσήφ. Έχει τι πληροφορίε. Σοφία, ο λόγο σε σένα. Οι δηλώσει του Υπουργού Ενέργεια Πέτρα έγιναν μετά τη συνάντηση στη Ραβένα με τον Ιταλό ομολογό του, τον Υπουργό Επιχειρήσεων, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Ενεργειακή Εταιρεία Έννη. Σε συνέντευξη του, λοιπόν, στην Ιταλική στο σελίδα Nova News, δήλωσε ότι τι επόμενε εβδομάδε θα γίνει η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο ΚΙΤΑΣ Μακρόνο, όπου οι αρχικέ ποσότητε που είχαν εντοπιστεί ήταν 2,53 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Όπω είπε, έχει μιλήσει για το θέμα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη και η πλησιέστερη διαδρομή αξιοποίησή του είναι προ το Αιγυπτιακό κοίτασμα ζώο τη Σένη, που συνδέεται με τα Αιγυπτιακά παράλια με υποθαλάσσιους αγωγού. Το απόθεμα του Κρόνο, είπε, θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Ιταλία έχει πέντε μονάδε επαναεροποίηση, η Κύπρο θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό προθυμό. Προθυ προμηθευτής υγροποιημένου αερίου στην Ιταλία μέσω του συστήματος της ΕΝΕ. Ναι. Τώρα, ε, στη συνέντευξη του αναφέρθηκε βεβαίω και στον αγωγό EuroAsia, τονίζοντας ωστόσο ότι μετά το ξεσπασμά του πολέμου δεν αποτελεί προτεραιότητα για το Ισραήλ. Ναι, αυτό το έργο διασύνδεσης, είπε, θα επιτρέψει στην Κύπρο να εξάγει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει πλεόνασμα, αφού η συμβατική παραγωγή από ρηχτά καύσιμα είναι περίπου 1200 ΜΒ, ενώ από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι κοντά στα 750 ΜΒ. Του επόμενου μήνε, όπω είπε, θα προσκληθούν πιθανοί επενδυτέ για την ανάπτυξη τη ηλεκτρική διασύνδεση.